Τιμήθηκε σήμερα με δύο εκδηλώσεις η Εργατική Πρωτομαγιά και στη Λάρισα. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Πλατεία με διοργανωτή το Εργατικό Κέντρο. Τιμάμε σήμερα την 1η Μάη, ημέρα σύμβολο ενάντια στην εκμετάλλευση των εργατών όλου του κόσμου. Φέτος, το 2023, στις σημερινές σύγχρονες συνθήκες υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να δουλεύουν οι εργαζόμενοι με σταθερό ωράριο, μόνιμη εργασία, με σύγχρονα δικαιώματα, με υγεία και ασφάλεια. Η φετινή 1η Μάη είναι αφιερωμένη σε όλους τους εργάτες που σκοτώνονται καθημερινά στα ονομαζόμενα εργατικά ατυχήματα. Ένας στους τρεις εργαζόμενους σκοτώνεται την ώρα δουλειάς και καλούμε όλους τους εργαζόμενους να παλεύουν κάθε μέρα σε κάθε χώρο για να εξασφαλίζονται σύγχρονες συνθήκες εργασίας και υγιεινή και ασφάλεια. Όπως τονίστηκε από τους διοργανωτές, η 1η Μάη είναι η ημέρα που οι εργάτες όλου του κόσμου σηκώνουν ψηλά τις γροθιές τους και τιμούν αγωνιστικά τη μεγάλη αυτή ταξική γιορτή. Οι αυταπασχολούμενοι μικροί έμποροι είμαστε σήμερα εδώ πέρα στην Κεντρική Πλατεία μαζί με τους εργαζόμενους, τους αγρότες, το λαό της πόλης, να διατρανώσουμε κι εμείς για τα δίκαια αιτήματά μας, διότι η κατάσταση στην αγορά είναι σε πολύ οριακό σημείο, ειδικότερα και μετά τις καινούργιες τροπολογίες που αφήνει περιθώριο σε δημάρχους να παίρνουν απόφαση για να δουλεύουμε 24 ώρες στα καταστήματά μας, δεν τα έχουμε ανοιχτά. Για τη ζωή που μας ανήκει και για όλα αυτά που τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε βρει αντιμέτωποι με πολύ οξυμένα προβλήματα και δυσκολευόμαστε να ζήσουμε τις οικογένειάς μας. Στην εκδήλωση του Εργατικού Κέντρου συμμετείχαν και οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ Νομού Λάρισας. Σήμερα οι συνταξιούχοι δίνουμε το μεγάλο παρόν στην Εργατική Πρωτομαγιά για να τιμήσουμε τους νεκρούς του Σικάγου και όλους τους εργαζόμενους που πέσαν και τους νεκρούς της Κεσαριανής. Οι συνταξιούχοι δεν λείψαμε από καμιά πρωτομαγιά. Θεωρούμε ότι η πρωτομαγιά δεν είναι αργία, αλλά είναι απεργία. Επομένως, το χρέος που έχουμε και εμείς συνταξιούχοι, είμαστε απόμαχοι της δουλειάς, αλλά όχι του αγώνα. Καλούμε και τους νέους να συνεχίσουν αυτόν τον ωραίο αγώνα, ο οποίος είναι δίκαιος. Και όταν όλοι οι εργαζόμενοι συσπηρωθούν γύρω από τα ταξικά συνδικάτα, η νίκη θα είναι δικιά μας. Νωρίτερα το νομαρχιακό τίμημα της ΑΔΕΔΗ Νομού Λάρισας τίμησε την Εργατική Πρωτομαγιά με συγκέντρωση και κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Για μία ακόμη χρονιά τιμούμε τους αγώνες όλων των εργαζομένων με πρωτοπόρους τους εργάτες του Σικάγο, οι οποίοι την Πρωτομαγιά του 1886 συγκρούστηκαν με την αδικία για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ήταν αυτοί που ενέπνευσαν τις επόμενες γενιές, ώστε να κερδιθεί το 8ωρο εργασίας, η προστασία της μητρότητας, η κανονική άδεια, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, η κοινωνική ασφάλιση και όλα όσα απολαμβάνουμε ή έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε εργασιακά πάντα τη σύγχρονη εποχή. Όπως τονίστηκε στις ομιλίες, η 1η Μαΐου είναι η μέρα μνήμης αλλά και διαχρονικό σύμβολο αγώνων και διεκδικήσεων της εργατικής τάξης. Η Εργατική Πρωτομαγιά παραμένει η μέρα σύμβολο για όλους τους εργαζόμενους ανά την Ηφίλιο. Η Πρωτομαγιά είναι η μέρα τιμής και μνήμης στους διαχρονικούς αγώνες των εργαζομένων για το δικαίωμα στην εργασία, για κατοχύρωση της 8ωρες εργασίας, για την προάσπιση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων και για την διεκδίκηση μισθών αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς. Συνεχίζουμε τον αγώνα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για ανατροπή όλων των εργασιακών νόμων, για αντιεργατικών εργασιακών νόμων, για προάσπιση των δημοσίων αγαθών και για ενίσχυση του δημόσιου σχολείου. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Εργατική Πρωτομαγιά γιορτάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1893 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και τα αιτήματα που διατυπώθηκαν ήταν την Κυριακή να κλείνουν τα καταστήματα, να εφαρμοστεί το 8ωρο από 12ωρο που δούλευα τότε και οι εν ενεργεία παθώντες εργάτες να συντρέχονται από το κράτος και τους συναδέλφους τους.